Τι να σας πω για το συγκεκριμένο αυτό εξομολογητήριο, για αυτά τα δύο μπούμπς κάτω έτσι ένα διαχωριστικό, για την υπέροχη Μαντώ και τον Αντώνη. Τώρα και τους δύο τόσο καλά, από διαφορετικούς τέλος πάντων, για διαφορετικούς λόγους, και που χάρηκα δεν ξέρετε πόσο, το φετινό Mega Star στο ολοκαίνουργιο Mega, μετά από χρόνια, μια από τις πιο... Καλησπέρα, Θεμάκο μου, θα μου λέει. Βασικά, πώς αντιδράσατε, καλύτερα να το πω. Γιατί. Δηλαδή... Είχαν οι άνθρωποι του Μέγκα πολύ σωστά. Όταν το έμαθα, χάρηκα πάρα πολύ. Ναι, γιατί. Δεν το πρόλαβα. Ο Θέμης είναι και μικρούλη. Ο Θέμης, όχι, δεν το πρόλαβε. Το πρόλαβαμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Και τώρα εμείς που έχουμε πάρει τη σκυτάλη. Επί της ουσίας, την έβλεπα από την αρχή. Okay. Όταν ξεκίνησα από τη δεκαετία του 90, ήταν εκεί. Όποτε θέλετε. Α, τέλεια. Τώρα θα μας το πεις. Την εποχή. Έλα, βρε Μαντώ. Το έχει μα. Αλήθεια, λε. Πολύ που ήρθε, μπλα 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 και τα λοιπά. Μην απαντά. Ναι, ειρηνεί είμαστε. Τι είναι αυτό το κεραυνό, έβεσαι. Για μένα ήταν το αλλιώ. Ναι, καλά. Κάψτον, δώσε άλλη μία. Για πάμε σιγά σιγά, παρακαλώ. Μαντώ μου, θέλω να είσαι ειλικρινή ότι μάλλον αυτό είναι παροδικό με την έννοια του ότι. Γιατί τώρα είσαι πολύ πρόσφατα μαμάκα. Πιστεύω το γιόλο δεν φεύγει ποτέ από μέσα. Σε αυτό που ήμουν τόσο πολύ. Τώρα έχω γίνει άλλος άνθρωπος. Πιο δυναμική σίγουρα. Έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση και. Πιο όρημη. Σίγουρα πιο όρημη. Σαν μαμά. Πάνε στο Πάνθεον. Έτοιμη. Πάνε... Να γίνω μια ιέρια. Σιγά εσύ. Λοιπόν, ναι. Να είσαι ειλικρινής. Ναι. Έχεις πει ψέματα για να πάρεις κάποια δουλειά. Δύο πτυχία, ενώ δεν έχω... Και έχουν πιάσει τόπο, φαντάζομαι. Όχι. Α, όχι. Όχι. Στο modeling. Τις περισσότερες... Α, στο modeling. Στο modeling, ναι. Τι άλλο έχω πει. Σε δουλειά στην τηλεόραση δεν έχω πει βασικά ψέματα. Μου το δίνει. Αλήθεια! Σας τορκίζομαι. Βροντί, θα σου δείξω. Τι να... Καλά, ναι, δεν θυμάμαι. Ισχύει. Είσαι εξτριμάτομο, δηλαδή να σηκωθείς ξαφνικά να φύγεις και να πας και να ζοριστείς και το λέω γιατί τώρα γενικά θα το ξαναζούς. Ζεις αυτό και ουσιαστικά αν το ξανακάνω δεν θα είναι... Ναι, όχι, δεν θα ξαναπήγαινα, δεν το μετάνιωσα. Άλλαξε η ζωή μου μετά από αυτό. Φάγα τη φρίκη. Γιατί θυμάμαι ότι το Nomads είχε και ένα ωραίο που μένατε και που η μία είχε και looks πράγματα. Δηλαδή δεν πέρασα είχε... καθόλου άσχημα. Δεν έχασα ούτε ένα κιλό. Άρα... Ούτε γραμμάριο δεν έχασα. Απλά βγάλω έναν εαυτό έτσι το πιο δυναμική και ότι θα...